Κύριε Καζάκη, γνωρίζετε ότι η ίδρυση του ελληνικού κράτους στις 26 Ιανουαρίου 1828, η ορκομοσία του Καποδίστρια ως πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, είναι κάτι που γιορτάστηκε και γιορτάζεται μόνο ως τοπική γιορτή στην Αίγινα. Γνωρίζετε αυτό? Ναι, είναι γνωστό. Είναι γνωστό ότι στις 26 Ιανουαρίου το 1828 εγκαθίσταται ο κυβερνήτης Καποδίστριας μόνιμα στην Ελλάδα με έδρα την Αίγινα, την πρώτη κυβέρνηση του ελληνικού κράτους, μετά από απόφαση της Τριζίνας, Εθνοσυνέλευσης της Τριζίνας. Με μια διαφορά ότι παρά το γεγονός ότι ήταν μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, ήταν η κατάληξη του αγώνα 7 χρόνων αγώνα για την εθνική απελευθέρωση των Ελλήνων. Ωστόσο, αυτό είναι το οξύμορο σχήμα, είναι, θεωρείται τοπική εορτή και όχι εθνική εορτή. Εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι και η εθνική εορτή, όπως ο κύριος Κούκος? Ναι, βέβαια. Διότι είναι η μόνη ίδρυση του ελληνικού κράτους που δεν επιβλήθηκε από τις ξένες δυνάμεις. Επιβλήθηκε από τον αγώνα των Ελλήνων με όλη την αντιφατικότητά του. Γιατί ήταν αποτέλεσμα της συμφωνίας της Εθνοσυνέλευσης Τριζίνας. Ενώ, για παράδειγμα, η επίσημη ίδρυση του ελληνικού κράτους που θεωρείται η έλευση του Γόθωνα ήταν αποτέλεσμα της παρέμβασης των Άγγλων και των Γάλλων σαν προστατευτικών δυνάμεων που έφεραν τον Βαβαρό αντιβασιλέα ως βασιλιά της Ελλάδας. Έχει γίνει μια προσπάθεια, πέρυσι έγινε μια προσπάθεια να γίνει εκδήλωση από τον ενιαίο Πανλαϊκό Μέτωπο που να προβάλλει αυτή την ημερομηνία 26 Ιανουαρίου. Εγκαταλείφθηκε τελικά και είναι αναμενόμενο να εγκαταλειφθεί, γιατί υπάρχει αντίσταση στον Ναύπλιο στην αναγνώριση αυτή. Πάντως, νομίζετε ότι είναι εφικτό και επιθυμητέο να προσπαθούμε να πούμε να το προσπαθήσουμε. Μπορούμε να το προσπαθήσουμε είτε στην Αίγινα είτε στον Ναύπλιο και στις δύο περιοχές, τονίζοντας ή αναδεικνύοντας την ανάγκη να προσθεθεί 26 Ιανουαρίου ως μία ακόμη εθνική επέτειος, πολύ σοβαρή εθνική επέτειος του ελληνικού λαού, πολύ σημαντική στις ιστορινές συνθήκες, διότι είναι επέτειος της εθνικής ανεξαρτησίας. Κατακτάται η εθνική ανεξαρτησία επισήμως πλέον, θεσμικά, με την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Μετά την απόφαση της Εθνοσυνέλευσης Τριζίνας, έχει μεγάλη σημασία στις ιστορικές συνθήκες, σε συνθήκες όπου έχει παραγωγηθεί ή έχει απεμποληθεί ανεβών και αμετάκλητα η εθνική κυριαρχία της χώρας από τις κυβερνήσεις, και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, ειδικά τώρα, να προσθεθεί αυτή η εθνική επέτειος. Και είστε διατεθειμένος να προσπαθήσετε μαζί μας να πείσουμε και τους ναυπλιώτες σε αυτό το γεγονός? Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα με τον κόσμο του ναυπλίου. Έχουμε να κάνουμε με ειδικά συμφέροντα, όπως τα γνωρίζετε, άλλωστε υπάρχουν παντού, κυκλώματα τα οποία προσπαθούν να μετατρέψουν το κάθε ζήτημα σε δικό τους ιδιωτελές ζήτημα, προκειμένου να έχουν και τα αντίστοιχα πολιτικά και οικονομικά ωφέλη.